Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους τους φίλους μου, συγγενείς και παρέα. Σας καλωσορίζω στο Jim's 5 AM Club και σήμερα το πρωί σας έρχομαι από ένα μέρος, ένα πεζόδρομο που λέγεται The Cahill Walkway. Δυστυχώς σήμερα το πρωί απάνω στη γέφυρα είχε ένα ατύχημα και σκοτώθηκε ένα άτομο και το άλλο είναι στο νοσοκομείο και χαροπαλεύει για τη ζωή του. Όπως ξέρουμε, δεν ξέρουμε η κάθε ημέρα πώς θα μας βγει και σήμερα δυστυχώς έχει κλείσει ένα σπίτι και όπως βλέπεις τώρα υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που μόλις τώρα ο κόσμος προσπαθάει να περάσει τη γέφυρα και να πάνε στη δουλειά τους. Σήμερα εδώ που είμαι στο λιμάνι του Σίδνεϊ, το λεγόμενο Circular Quay. Από εδώ πέρα φεύγουν οι βαρκούλες, τα φέρι, δεν είναι σαν τα φέρι της Ελλάδας, είναι πολύ πιο μικρότερα. Και σαν παιδί ερχόμουν εδώ πέρα με το πατέρα μου, με τη μάνα μου, με την παρέα μου και περνάγαμε τόσο ωραία. Είναι ένα πολύ όμορφο τοπίο και ένα πολύ όμορφο κομμάτι του Σίδνεϊ που οι τουρίστες from όλο τον κόσμο έρχονται απλώς να έρθουν εδώ πέρα να δουν αυτά που βλέπουμε σήμερα οι δυο μας. Έλα τώρα να πάμε έτσι μια βολτούλα, να περπατήσουμε και να συζητήσουμε. Σαν παιδί μου άρεσε πάρα πολύ η βόλτα και τώρα στα 60 ακόμα και καλύτερα. Η βολτούλα είναι ένα πράγμα στην κουλτούρα του ελληνισμού, του Έλληνα, που είναι ένα βασικό πράγμα. Μας αρέσει να περπατάμε, να μιλάμε και να περνάμε την ώρα μας. Και τώρα όσο περπατάω βγαίνει και ο ήλιος. Όπως βλέπεις υπάρχει και λίγη συννεφιά. Είναι χειμώνα ακόμα εδώ στην Αυστραλία. Η άνοιξη αρχίζει σε λίγο. Όμως έχει και λίγο αέρα, όπως βλέπεις οι σημαίες απάνω στη γέφυρα κουνιούνται, όμως είναι καθαρά, είναι ωραία και είναι μια πολύ όμορφη ημέρα. Με το Jim's 5 AM Club που κάνω κάθε ημέρα, τι προσπαθάω να κάνω είναι να μιλάμε για θέματα που μπορεί να μας βοηθήσει, να μας ανεβάσει και να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Γέλασα πάρα πολύ. Όταν είχα έρθει στην Ελλάδα, είχαμε πάει σε βιβλιοπωλεία και ρώτησα την Πόλα, πού υπάρχουν τα self-help books, τα βιβλία έτσι που βοηθάνε τον κόσμο να μαθαίνουν πράγματα για τη ζωή τους. Βρήκαμε εκεί πέρα μερικά βιβλία, όμως δεν υπήρχαν και πάρα πολλά στα ελληνικά και γι' αυτό θέλω να πάρουμε αυτό το δρόμο, γιατί έχω διαβάσει κάποια βιβλία και θέλω τα μαθήματα που έχω μάθει να τα μεταφέρουμε μεταξύ μας, να τα πω στα ελληνικά όσο καλά μπορώ, γιατί και εγώ τα ελληνικά μου είναι σπαστά. Όμως εγώ εδώ γεννήθηκα, στην Αυστραλία. Και γι' αυτό θα κάνω ό,τι μπορώ να μεταφέρω στα ελληνικά αυτά που έχω μάθει εδώ πέρα και αυτά που νομίζω είναι πολύ όμορφα και ωραία μαθήματα. Σήμερα θέλω έτσι να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχω διαβάσει που ονομάζεται The 5-Second Rule. Το 5-Second Rule στα ελληνικά εννοεί ο κανόνας των 5 λεπτών, το 5 δευτερόλεπτων, συγγνώμη.
και το έχει γράψει μια γυναίκα που λέγεται Mel Robbins. Mel Robbins έχει γράψει αυτό το βιβλίο και είναι ένα απλό βιβλίο με μια απλή συμβολή. Όμως όπως ξέρουμε, οι απλές συμβολές συνήθως είναι και οι καλύτερες. Και το κόσμο εδώ πέρα, το traffic του Σίδνεϊ. Τι να πεις, τι να κάνεις, όπου και να πας στον κόσμο, υπάρχει το ίδιο χάλι. Και το βιβλίο αυτό, το πιο σημαντικό μήνυμα από το βιβλίο αυτό, είναι πως πρέπει να κάνουμε πράγματα και να μην περιμένουμε να γίνουν τα πράγματα για μας. Πρέπει στη ζωή μας εμείς να έχουμε το ενδιαφέρον, να έχουμε να έχουμε την αυτοπεποίθηση, να κάνουμε πράγματα, και για να έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση πρέπει να έχουμε ένα κάτι, ένα πράγμα, ένα κανόνα να μας βοηθάει για να μπορούμε να σηκωθούμε, να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και να μην περιμένουμε. Σας πω μια ιστορία τώρα για ένα φίλο μας που τον έχω γνωρίσει εδώ στην Αυστραλία, όμως βρεθήκαμε στην Ελλάδα. Είναι φίλος τους γονείς μου, της μάνας του πατέρα, και έχουμε μεγαλώσει μαζί με το παιδιά του και είναι πολύ μάγκας, έχει πολύ πλάκα. Ο κύριος αυτός είναι ο Αλέκος ο Ράφτης. Αλέκος Ράπτης, και έχει μια πολύ όμορφη γυναίκα και τη Ράπτη. Όταν ήμουν στην Ελλάδα μια φορά και είχα επισκεφτεί τη θείο μου τη Βούλα στο Μούλκι, είχε θείο ο Αλέκος με την Κέτη για επίσκεψη και αυτή. Καθώς καθίσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε, τα είπαμε. Όμως κάτω τις 5 η ώρα είχε τη ώρα έτσι να φύγει ο Αλέκος με την Κέτη, γιατί είχαν ραντεβού να πάνε κάπου αλλού. Και αυτό που με έκανε πάρα πολύ εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ είναι πως όταν ήρθε η στιγμή, ο Αλέκος, ο μάγκας, ο ωραίος, γύρισε στη Κέτη και είπε: «Κέτη, μετά από τα 3, 1, 2, 3. Και με το 3 και οι δυο τους σηκωθήκανε, είπαν τα χαιρετίσματα και φύγανε. Όπως ξέρουμε εμείς οι Έλληνες, όταν σηκωνόμαστε και λέμε είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, μπορεί και να περάσει μισή ώρα, μια ώρα για να φύγουμε και να πάρουμε το δρόμο. Όμως ο Λέκος και η Κέτη είχαν το κανόνα. Όταν πω εγώ μετά από τα 3, εννοούμε μετά από τα 3. 1, 2, 3. Όπως βλέπεις και εδώ πέρα, το φέρι φεύγει από το wharf εδώ πέρα. Κοίτα εδώ πέρα τι όμορφα. Αυτό το φέρι, αυτό το βαρκάκι εκεί πέρα που φεύγει, λέγεται το fresh water. Και αυτό τώρα φεύγει από εδώ πέρα, από την πόλη, από το Sydney, και πάει απέναντι στο Manly, που είναι μια περιοχή πολύ όμορφη, με ωραίες θάλασσες, παραλίες, μαγαζιά και άλλους τρόπους ζωής. Όσοι θούν στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να ανεβείτε πάνω στο fresh water ή μερικά από τα άλλα. Υπάρχουν 2-3 μεγάλα φέρι σαν και αυτά. Όπως είπαμε και πριν, δεν είναι φέρι σαν αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι πιο μικρά τα φέρι. Και να πάτε και στο Manly. So, αυτό το μήνυμα. Ο Αλέκος μετά από τα 3, 1, 2, 3, έβλε τουρμπίνα όπως το φέρι και φύγανε. Το ίδιο μήνυμα είχε και αυτό το βιβλίο. Λέει πως στη ζωή σου πρέπει να έχεις ένα κανόνα και να το κάνεις συνέχεια. Θέλεις να κάνεις μια δουλειά, πες στον αυτό σου 3, 2, 1, και με το 1 κάνει αυτό που είπες θα κάνεις. Θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον, περνάει κάποιος και θέλεις να του μιλήσεις, 3, 2, 1 και μίλα του.
μην ντρέπεσαι. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για τίποτα. Να είσαι ο πρώτος να μιλήσει. Δεν πρέπει να περιμένεις, δεν χρειάζεται να περιμένεις να μιλήσουν οι άλλοι πρώτοι. Εσύ να παίρνεις την αυτοπεποίθηση, την πρωτοβουλία και να μιλάς εσύ πρώτα και να κάνεις εσύ τα πράγματα πρώτα και να μην περιμένεις για τους άλλους. Αυτό είναι, παιδιά, πολύ απλό μήνυμα, μάθημα από το βιβλίο 5 Second Rule. Απλώς αυτό το βιβλίο σου λέει ότι έχεις να κάνεις, πρέπει να το κάνεις και να μην περιμένεις για την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα ή για μια καλύτερη ώρα, γιατί δεν θα έρθει καλύτερη ώρα ποτέ. Η ώρα να το κάνεις είναι τώρα. Και για να το κάνεις τώρα πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να το κάνεις και να βοηθήσεις τον εαυτό σου για να το κάνεις. Πρέπει να έχεις και ένα κανόνα και να λες 3, 2, 1, κάντο. Πολύ απλό, πολύ όμορφο και εύχομαι αυτή η συζήτηση που είχαμε σήμερα, αυτό το μικρό διάλειμμα που είχαμε από τη δουλειά μας και από τη ζωή μας, να βοηθήσει και εσάς και εμάς και να ξαναβρεθούμε, παιδιά, να ξαναβρεθούμε, γιατί να είμαστε τόσο μακριά. Όπως λέγαμε και πριν, ο ελληνισμός υπάρχει όπου υπάρχει Έλληνας, όπου έχει δουλέψει Έλληνας, όπου δουλεύει Έλληνας, όπου ζει Έλληνας, όπου έχει ξεψυχήσει Έλληνας και όπου έχει πεθάνει. Η Ελλάδα είναι σε όλο τον κόσμο, γιατί Έλληνες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε το πνεύμα, το ελληνικό, τα μαθήματα και να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι, με μια αναπνοή, με ένα χτύπο της καρδιάς και για μια Ελλάδα. Εντάξει, τελειώσαμε σήμερα. Αύριο το πρωί, 5 η ώρα, θα ξαναβρεθούμε με άλλο θεματάκι, να τα πούμε και θα δούμε πόσα από αυτά μπορούμε να κάνουμε και τι καλή παρέα μπορούμε να αποκτήσουμε. Γεια σας, αγαπάω και θα τα ξαναπούμε από το όμορφο Σίδνεϊ, την άλλη άκρη του κόσμου, η άλλη Ελλάδα. Γεια σας και θα τα πούμε. Σας αγαπάω πάρα πολύ.